Με λένε Δημοσθένη Αστορίδη, είμαι 20 χρονών και από πολύ μικρή ηλικία είχα ένα άσχημο και καταστρεπτικό για μένα και τους γύρω μου πάθος. Έκλεβα, χωρίς να με ενδιαφέρει αν ήταν φίλος μου, αν ήταν συγγενής μου, αν ήταν γνωστός μου ή αν ήταν συμμαχητής μου. Είμαι φοιτητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σπουδάζω δημόσια διοίκηση οικονομικά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε 4 αδέλφια, είμαι ο μεγαλύτερος. Και από μικρός πήγαινα στην εκκλησία και οι γονείς μου με μεγάλωσαν και με ανέθρεψαν με χριστιανικές αρχές, διδάσκοντάς μου το νόμο του Θεού και λέγοντάς μου πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να ζήσω. Μου δείξανε πάρα πολύ αγάπη. Ήταν ένα υπέροχο πρότυπο για μένα και πραγματικά έβλεπα μία διαφορά σε αυτούς. Οι φίλοι μου, οι οποίοι οι γονείς τους δεν πίστευαν στον Θεό, όταν κάναμε παρέα στο σπίτι τους, άκουγα τους γονείς τους να μαλώνουν και να βρίζουν μπροστά στα παιδιά, να μιλάνε πολύ άσχημα και είναι λογικό τα παιδιά να παραδειγματίζονταν από αυτό. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί παρόλο που οι γονείς μου εκνευριζόντουσαν και νευρίαζαν όπως είναι φυσικό, ποτέ δεν βρίζανε, τουλάχιστον μπροστά μας. Και έτσι είδα πραγματικά μία διαφορά στη δική μου οικογένεια και μου κίνησε την περιέργεια και άρχισα να βλέπω και να παρατηρώ γιατί έχουν αυτό το διαφορετικό οι γονείς μου. Καθώς ο πατέρας μου μιλούσε πολύ συχνά για το Θεό και ιστορίες μέσα από την Αγία Γραφή, από τη Βίβλο, από το Λόγο του Θεού, μια μέρα ήρθε και μου είπε πολύ σοβαρά, μου λέει: Δημοσθένη, να ξέρεις ότι υπάρχουν δύο δρόμοι που μπορείς να ακολουθήσεις σε αυτή τη ζωή. Ο ένας δρόμος είναι όπου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, περίπου, να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο μυαλό και να μην λογοδοτήσεις σε κανέναν παρά στον εαυτό σου. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος του Θεού, ο δρόμος του Ιησού Χριστού. Άμα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο, θα πρέπει να ζεις με κάποιους κανόνες, οι οποίοι όμως ποτέ δεν θα σε ζημιώσουν. Και πάντα θα σε οδηγούν στο καλύτερο. Θα είσαι ευλογία, θα είσαι μια καλή επιρροή για τους υπόλοιπους και θα βλέπεις ότι και εσύ θα γίνεσαι ένας καλύτερος άνθρωπος. Μου είπε ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου αυτό το δρόμο διαλέξανε και μου είπε ότι άμα μου αρέσει αυτό που έβλεπα, να το ακολουθήσω. Άμα όμως δεν μου άρεσε και το έβλεπα ότι ήταν άχρηστο, ότι δεν άξιζε να σπαταλήσω το χρόνο μου γι' αυτό, μου είπε: Πέτα το, μην το ακολουθήσεις, κάνε ό,τι θέλεις, αλλά δοκίμασέ το. Και αυτό πραγματικά που μου έκανε εντύπωση και μου έδωσε να καταλάβω πόσο πολύ με αγαπούσε ο πατέρας μου ήταν ότι μου είπε ότι όποιο δρόμο και να διαλέξω, ο ίδιος ήταν εκεί για να με βοηθάει, να με συμβουλεύει και να με καθοδηγεί. Καθώς είχα αυτά τα πράγματα μέσα στο μυαλό μου, αυτά τα λόγια, σε ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας στην Βόρεια Ελλάδα το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της τέλεσης του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ο μιλητής Γιώργος Μπούδας είπε κάποια λόγια από το Λόγο του Θεού, από την Αγία Γραφή, τα οποία καθρέφτιζαν αυτό που πραγματικά είμαι. Και κατά τη διάρκεια του μυστηρίου αυτού, με άγγιξε ο Θεός για να καταλάβω πόσο πολύ απελπισμένα τον έχω ανάγκη, για να μπορέσω να ελευθερωθώ από το πάθος αυτό της κλοπής και από το ότι δεν είχα αγάπη και δεν νοιαζόμουν για τους υπόλοιπους γύρω μου. Έτσι άρχισα να κλαίω και μόλις τελείωσε το μυστήριο, ζήτησα από τον κύριο Γιώργο να πάμε κάπου απόμερα, κάπου μόνοι μας και με δάκρυα στα μάτια άρχισα να του λέω ότι δεν αγαπούσα το Θεό πραγματικά, έλεγα ψέματα σε όλη μου τη ζωή και έκλεβα ό,τι ήθελα το έκλεβα. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Και αφού μου είπε κάποιους παρηγορητικούς λόγους και μου έδωσε θάρρος, ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου, γιατί εκείνη την ημέρα δέχθηκα τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα και Θεό μέσα στην καρδιά μου. Το πραγματικό θαύμα είναι ότι από εκείνη την ημέρα όχι μόνο δεν ξαναέκλεψα, αλλά δεν ξαναμπήκε ποτέ η επιθυμία μέσα στο νου μου και στην καρδιά μου να κλέψω. Ό,τι πρόβλημα και να έχεις, είτε είναι προσωπικό, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι θέμα χαρακτήρα, είτε είναι θέμα υγείας, να ξέρεις πως δεν είσαι μόνος. Όπως ο Ιησούς Χριστός βοήθησε εμένα, επειδή ζει, μπορεί να ζήσει και μέσα σου. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί να σε βοηθήσει. Ήρθε στη γη
πέθανε για σένα και αναστήθηκε και τώρα μπορεί να ζει μέσα σου. Έλα στο Χριστό και δεν θα χάσεις. Αν έχετε Καινή Διαθήκη, διαβάστε τη. Αν πάλι δεν έχετε, με χαρά θα σας στείλουμε μία. Γι' αυτό πατήστε εδώ. Yeah.